σε μια εθελοντική αιμοδοσία, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Νέα Λικαρνασσό από τη μία, και από την άλλη έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία τα οποία καταστούν την Κρήτη πρωταθλήτρια, καθιστούν την Κρήτη πρωταθλήτρια στο κομμάτι της εθελοντικής αιμοδοσίας. Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε αυτά τα δύο θέματα. Να ξεκινήσουμε με την εθελοντική αιμοδοσία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία στη Νέα Λικαρνασσό, με πρωτοβουλία βεβαίως του αιματοκρίτη, ο οποίος νομίζω τις επόμενες ημέρες θα έχει όλο και περισσότερες δράσεις με αφορμή τις παγκόσμιες ημέρες αλλά και τους εορτασμούς. Κυρία Γεριανάκη, καλό σας απόγευμα. Η πρόεδρος του Παγκριτίου Συνδέσμου Εθελοντών Ομοδοτών και Δοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Για πείτε μας πού βρίσκεστε, ποια η ανταπόκριση, πόσο θα παραμείνετε εκεί. Έχουμε συνδεθεί από την αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στη Νέα Λικαρνασσό. Θα είμαστε εδώ ως τις 8 το βράδυ. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εθελοντική αιμοδοσία, η οποία σήμερα έχει με χαρά, το βλέπω, αυξημένη συμμετοχή από νέους εθελοντές αιμοδότες και σε ηλικία και από την πλευρά ότι δίνουν πρώτη φορά. Και είναι χαρά μας να βλέπουμε νέο κόσμο να έρχεται, να γνωρίζει την αιμοδοσία και να ζει αυτή την απόλυτη πραγματικά εμπειρία προσφοράς. Πάντως, κυρία Γεριανάκη, αυτό για το οποίο μιλάμε από την αρχή της χρονιάς, αλλά βεβαίως και τα προηγούμενα χρόνια, επιβεβαιώνεται και μέσα από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν σε πρωτιά της Κρήτης, αλλά και μεγάλη συμμετοχή των νοσοκομείων σε Ηράκλειο αλλά και Χανιά, σε ό,τι έχει να κάνει με την εθελοντική αιμοδοσία. Και μπορούμε να δούμε και τους σχετικούς πίνακες παράλληλα, για να επιβεβαιώσουμε αυτό το οποίο λέμε. Βεβαίως, πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ανήρτησε τα στατιστικά δεδομένα για όλη τη χώρα που αφορούν στην προηγούμενη χρονιά, το 2022. Και με ιδιαίτερη περηφάνεια και χαρά είδαμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης φιγουράρει στην πρώτη θέση σε συλλεγόμενο αίμα συνολικά αναμονάδα πληθυσμού, αλλά ακόμα σημαντικότερα και σε ποσοστά εθελοντικά συλλεγόμενου αίματος στους 1.000 κατοίκους, πράγμα που δείχνει ότι ξεκινά να εμπεδώνεται η κουλτούρα, αν θέλετε, της μη συγγενικής, της μη αναπληρωματικής προσφοράς. Φαίνεται στην Κρήτη να αλλάζουμε τα πράγματα και αυτό είναι για μας πραγματικά παρήγορο. Ξέρετε πολύ καλά, μας έχετε φιλοξενήσει τόσες φορές και σας ευχαριστούμε. Τι αγώνας δίνεται πραγματικά σε κάθε αιμοδοσία, σε πόλη, σε χωριά, σε γειτονιές, πολλά χρόνια τώρα, και αυτό το αποτέλεσμα πραγματικά μας χαροποιεί και αναδεικνύει, αν θέλετε, όπως και οι θέσεις τριών νοσοκομείων της Κρήτης, τις 21 θέσεις της χώρας, ακριβώς ότι μέσα από όλη αυτή τη συνεργασία, τις συμμαχίες ζωής, θα έλεγα, τη συμμετοχικότητα και τη σύμπραξη φορέων, πολιτιστικών συλλόγων, σχολείων, ενοριών, όπως είμαστε εδώ σήμερα, έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα ζωής, μια μεγάλη αιμοδοτική παρέα. Έχουμε κάνει μόδα, όπως μου είπε χαρακτηριστικά μια αιμοδότρια πριν λίγο, την αιμοδοσία, μια ωραία μόδα. Και είμαστε περήφανοι για αυτό το αποτέλεσμα. Κυρία Γεριανάκη, να επιβεβαιώσουμε και αυτό το οποίο μας είπατε, γιατί παρακολουθήσαμε πριν τις κάρτες, ωστόσο αξίζει νομίζω να αφιερώσουμε λίγα δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσουμε αυτό το οποίο μας λέτε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στα αριστερά τις περιφέρειες και στα δεξιά τις μονάδες εθελοντικού αίματος ανά 1.000 κατοίκους. Η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη θέση με 37,6 και ακολουθεί η Ήπειρος με 37,21, ενώ η Κεντρική Μακεδονία με 35,46. Στον επόμενο πίνακα επιβεβαιώνεται αυτό που προείπαμε, ότι και τα τρία νοσοκομεία, τα μεγάλα της Κρήτης, δηλαδή πρώτα το Βενιζέλιο με 11.835, ακολουθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με 8.846 και κλείνει
το νοσοκομείο Χανίων με 8.796 μονάδες αίματος έχουν προσφέρει και έχουν δώσει νομίζω τον καλύτερο εαυτό τους για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο και όχι μόνο σε περιόδους όπως έχουμε πει και στο παρελθόν που είναι αυξημένες οι ανάγκες για αιμοδοσία, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Άλλωστε και εσείς τουλάχιστον εδώ σε επίπεδο Ηρακλείου έχετε νομίζω καθιερώσει τα πρωινά του Σαββάτου κάποιος να έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να κατέβει στο κέντρο, να αφιερώσει 5 λεπτά από το χρόνο του και να δώσει αίμα. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ο αιματοκρίτης τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς διέθεσε 3.500 μονάδες στα νοσοκομεία. Στην ουσία, μία στις 5 μονάδες που συγκέντρωσαν το Βενιζέλιο και το Παγνί περίπου είναι από αιμοδοσίες του Παγκρήτου Συνδέσμου Αιμοδοτών. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και αιμοδοσίες στα Νόγια και στο Λασίθι. Είναι πραγματικά ένας μεγάλος αγώνας, όπως προανέφερα, και μια μεγάλη προσπάθεια. Θέλω όμως να τονίσω ότι παρά τη μεγάλη χαρά και περηφάνεια, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, γιατί ακόμα και στο Ηράκλειο, που πιθανότατα να έχουμε και τα μεγαλύτερα ποσοστά στη χώρα, το 70% των συλλεγόμενων μονάδων είναι από εθελοντές, σε σύγκριση πάντα με ανθρώπους που δίνουν για κάποιο συγγενή γνωστό την ώρα της ανάγκης. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι μεγάλο, μέχρι να φτάσουμε το 100%. Αυτός είναι ο εθνικός στόχος. Τότε μόνο θα είμαστε ήσυχοι όταν προσεγγίσουμε αυτά τα νούμερα και στην πράξη να μην περιμένει κανένας να ψάχνει να ζητά αίμα την ώρα της αρρώστιας, την ώρα του κετού, να μην έχουμε εικόνες γονέων παιδιών με λευχαιμία να νιώθουν την ευθύνη του να βρουν αίμα. Αυτή είναι η καθημερινότητα, αυτή συνεχίζει να είναι η καθημερινότητα και στην Κρήτη. Την Κρήτη που τα καλοκαίρια έχει διπλάσιο πληθυσμό, πολλά τροχαία, οπότε καταλαβαίνετε τι πρόκληση αντιμετωπίζει ειδικά ο νομός μας, με δύο τεράστια νοσοκομεία, χειρουργία, τμήματα που χρειάζονται πολύ αίμα. Επομένως, ναι, χαιρόμαστε όλοι για αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν σταματάμε, δεν χρειάζεται ψυχασμό. Αντίθετα, χρειάζεται σοβαρότητα, κάνετε Επευθυνότητα, συνεργασία σε κάμια περίπτωση, λοιπόν, φυσικά. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κυρία Γεριανάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το μπράβο πάει πάντα στους αιμοδότες και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και προσωπικά και ως εκπομπή, γιατί είστε δίπλα στο θεσμό, δίπλα στην προσπάθειά μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Υποχρέωσή μας.